πάμε. Με φέρμα να γυρνάω να το σκεφτήσω για να προχωρήσω. Με το που είδανε πινακίδα Γκέλζενκίρχεν, αφιονίστηκαν. Επιτέλους, ρε φίλε, ξύπνησαν, επιτέλους. Α, το δίνει. Όχι, ρε μαλάκα, είδα. Τον είδα, να ξέρεις. Ναι, και εγώ τον είδα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι σου έχει κάνει μέχρι στιγμής εντύπωση εδώ μέσα. Λοιπόν, με το που βγήκαμε από το σταθμό, είδα ένας τύπος σε εκείνη τη γωνία που καθόταν με φανέλα σάλκε, προκλητικά θα πω εγώ. Με σκοπό να μπει μέσα, να τους πικάρει, να τους προκαλέσει. Έγινε μια πολύ μικρή μανούρα, πολύ πια πράγματα και Γερμανοί. Δεν δούμε το παρελθόντος, αντί το παγόνι για να μην το πεις εσύ. Αλλά μέχρι εκεί. Επίσης, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι αστυνομικοί, αν το παρατήρησες, γράφουν τον κόσμο με κάμερες για να μπορούν να κάνουν εξακρίβωση σε περίπτωση επεισοδίων. Αλλά έχουν κιόλας κάμερες επάνω τους και διακριτικά του κάθε αστυνομικού σε εύκολα διακριτό σημείο, ναι, για το ανάποδο. Για να, δηλαδή, αν εσύ είσαι οπαδός και φας προβοκάρισμα από αστυνομικό χωρίς να υπάρχει λόγος. Ή καμιά ζαρντινιέρα. Ναι, έχεις το δικαίωμα να τον καταγγείλεις, που στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα, ας πούμε, η αστυνομία δεν έχει καν διακριτικά. Γιατί όμως? Ο λόγος είναι αυτός που σου λέω. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλουν να είναι αναγνωρίσιμοι. Και κάτι που δεν είδατε, αλλά πρέπει να το πούμε, με συγχωρείς εδώ. Ένας οπαδός είχε την ατυχή έμπνευση να τσαμπουκαλευτεί στο Θοδωρή. Οπότε, σε αυτό εδώ το πλάσμα που βλέπετε. Δες, ο Θοδωρής σε κάθε γύρισμα φλεξάρει δικέφαλο. Όταν σηκώνει η κάμερα. Τι έγινε. Πες μας τι σου έκανε. Σου κατέβασε την κάμερα. Σου κατέβασε την κάμερα. Ένας πιτυχούτης. Ένας τι? Πιτυχούτης. Σου κατέβασε την κάμερα και. Μου κατέβασε την κάμερα, ένας πιτυχούτης. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα πω ότι. Την κάμερα ο Άγγελος θα είχε φάει ήδη ξύλο. Δηλαδή από θέμα. Ο Θοδωρής έφαγε τσαμπουκά και έκανε κοκοκό. Δεν είπε τίποτα, έτσι. Τι δεν είπε τίποτα. Τίποτε, εγώ γύρισα για να τον κρατήσω. Εγώ γύρισα για να τον κρατήσω. Λέει ψέματα ο Λέτζος, εννοείται ότι δεν έκανα κάτι. Γιατί παιδιά, ο Θοδωρής. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Έγινε πράσινος, έγινε πράσινος, έγινε Hulk. Η μόνη στιγμή που με κουβαλάτε και δεν θα έχει διαφορά αν ήμουν γυναίκα για τις ποδοσφαιρικές μου γνώσεις. Hashtag no sexism. Έτσι. Okay. Η μόνη μου στιγμή. Εγώ προσπάθησα να τον κρατήσω γιατί ένα Θοδωρής ένα. Τι έκανε, ρε! Ποιον είπε, ρε! Όχι, εντάξει, το χειριστήκαμε πολύ καλά. Εντάξει, ήταν άψογο, ήταν άψογο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα λεωφορεία και βλέπουμε. Άλλη μία διακριτική καμερούλα. Η οποία κάνει μόνη μου... Έξω από τα τουρνικέ του γηπέδου. Άλλο ένα μάτς που καταφέραμε να βρούμε εισιτήρια. Ακόμα και τελευταία στιγμή δεν έχει σημασία. 50 ευρώ το εισιτηριάκι, παιδιά. Αυτός είναι ο οπαδικός συνδικαλισμός. Αυτά καταφέρνει ο οπαδικός συνδικαλισμός, εάν όλοι έχουν κοινό σκοπό. Θα ξεκινήσει η Γερμανική Κυριακή με τον Πατροβαρά το τρόπο. Ναι. Thank you. Μέτριο hot dog. Είναι hot dog από αλυσίδα φτηνών προϊόντων προερχόμενη εκ Γερμανίας. Ναι, θα πρέπει να μπει η κάμερα στα χαμνά του κυρίου Γιακουμίδη. Σκέφτομαι πως την κάνουμε αυτή giveaway μετά.